Ναι, τώρα στο ίδιο σημείο θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Μουσελή Μανώλη, είναι ο έπαρχος του νησιού. Να δούμε τι λένε και οι τοπικοί φορείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σιεδήμα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση τώρα στο νησί, γιατί εσείς το ζείτε από πρώτο χέρι σε σχέση με τον τουρισμό. Σαφέστατα η κατάσταση δεν είναι όπως ήταν και πέρσι. Είναι όμως ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζαμε από την αρχή της πανδημίας και ευελπιστούμε τα πράγματα να εξελιχθούν καλύτερα. Σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη από τον Υφυπουργό Τουρισμού, τον κύριο Πόνσαλα, ο οποίος ενθάρρυνε και έστειλε αισιόδοξα μηνύματα σε όλους εμάς σε σκέψεις που έκαναν. Και είμαστε σε αναμονή. Εμείς οι Καλύμοι είχαμε πάρα πολύ κόσμο ομογενής κάθε χρόνο, οι οποίοι βοηθούσαν τον νησί και από την Αυστραλία και από την Αμερική. Δυστυχώς φέτος τα πράγματα είναι πάρα πολύ, η κίνηση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως αισιοδοξούμε, όπως σας είπα, φέτος να καλύψουμε όσο περισσότερο μπορούμε από τα ποσοστά τα περσινά και έτσι να πάμε του χρόνου πλέον σε μια χρονιά καινούργια με καινούργια μηνύματα. Αναδεικνύεται κάτι πράγματι ότι οι ομογενείς από την Αμερική και από άλλες χώρες βοηθούσαν τις τοπικές κοινωνίες. Μιας και λέμε για τουρισμό, έτσι. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο κύκλο ομογενών, όπως είπα, και από Αυστραλία και από Αμερική, αλλά και από διάφορα μέρη της Ευρώπης, από το Βέλγιο, από τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίοι κάθε χρόνο ερχόντουσαν και κάναν τους γάμους τους εδώ, κάναν τις πτήσεις τους. Αυτό βοηθούσε πάρα πολύ αυτούς που έμεναν όλο εδώ και συνέβαλε στο να αυξηθούν και τα νούμερα του τουρισμού, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτά βέβαια φέτος έχουν μειωθεί αρκετά, όμως είμαστε, όπως σας είπα, σε αναμονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αισιοδοξία, ναι. Τα μηνύματα που άφησε σήμερα ο Υπουργός στη σύσκεψη που κάναμε στο επαρχείο ήταν αυτά. Αισιόδοξα μηνύματα να δούμε και τον Αύγουστο. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα για φέτος. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα. Σημασία έχει ο άνθρωπος και η υγεία του και μέχρι σήμερα τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά και στην Κάλυμνο και στα υπόλοιπα νησιά της επαρχίας μας. Είμαστε μια περιφέρεια, είμαστε μια επαρχία η οποία είναι λευκή, χωρίς θύματα και αυτό είναι που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα. Όλα τα άλλα θα έρθουν στην πορεία και στη συνέχεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και μετά τον Αύγουστο να δούμε και πώς πήγε η κίνηση και γενικότερα πώς είναι η κατάσταση. Πολύ ευχαριστώ, κύριε Σιεδήμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σύνδεση με την Κάλυμνο, την όμορφη Κάλυμνο. Εκεί ήταν ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας. Συνομιλήσαμε και με τον έπαρχο του νησιού. Μας περιέγραψε τα επόμενα βήματα για τον τουρισμό. Μεγάλος στόχος είναι το επόμενο διάστημα τουλάχιστον να έρθουν περισσότεροι τουρίστες και βέβαια στόχος είναι να υπάρξει παράταση όσον αφορά την τουριστική περίοδο.